η εβδομάδα πληρωμών, η μεγάλη εβδομάδα, καθώς από αύριο, Μεγάλη Τρίτη, θα διατεθούν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 εκατομμύρια δικαιούχους για συντάξεις και επιδόματα, Χρήστο Μετσούφη. Ναι, ξεκινάμε με τις πληρωμές, λοιπόν, όπως είπες, αύριο, Μεγάλη Τρίτη. Θα πληρωθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των ΟΑΕ, των ΟΓΑ, των ΝΑΤ, τη ΔΕΗ μεταξύ άλλων. Ενώ θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ σε αγρότες, σε γεωργούς και εκτινοτρόφους που υπέστησαν καταστροφές, φυσικές καταστροφές το 2021. Μεγάλη Τετάρτη, οι συντάξεις των ασφαλισμένων στο ΙΣΕΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ, δημόσιο, των οποίων ο ΑΜΚΑ τελειώνει σε μονό αριθμό, ενώ θα δοθεί η επιταγή ακρίβειας για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και φυσικά η Μεγάλη Τετάρτη είναι και η καταληκτική ημερομηνία για να δοθεί το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα. Την Μεγάλη Πέμπτη έχουμε τις συντάξεις σε ΙΣΕΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ, δημόσιο, με ζυγό ΑΜΚΑ αυτή τη φορά. Θα δοθεί επίσης η επιταγή ακρίβειας σε ανασφάλιστους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Θα δοθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού, είναι μια μισή δόση, το διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ενώ θα γίνει και η προπληρωμή της μισθοδοσίας στους εργαζόμενους στο στενό δημόσιο τομέα και στους ένστολους. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ΕΒΑ έως την Μεγάλη Πέμπτη να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων. Εάν δεν καταστεί δυνατό, θα ανοίξει την Τρίτη του Πάσχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστομε Τσούφη. Κυρίες και κύριοι, το ελληνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στο ρεύμα αποκάλυψε χθες ο Sky, φέροντας στο φως την πρόταση που έχει στείλει ήδη στις Βρυξέλλες η Αθήνα. Στην περίπτωση που η Ευρώπη δεν προχωρήσει σε συνολικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που γονατίζει τους πολίτες, τότε η κυβέρνηση θα επιβάλλει πλαφόν στη χοντρική τιμή ρεύματος. Τις τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδίου της για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, που θα θέσει σε λειτουργία εφόσον η Ευρώπη παραμείνει αδρανής, οριστικοποιεί η κυβέρνηση. Σίγουρα αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι αντιλαμβανόμαστε όλη την πίεση που υπάρχουν σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Προσπαθούμε να βάλουμε όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος μηχανισμός που μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα με τα δημοσιονομικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Ο Sky αποκαλύπτει το επικρατέστερο σενάριο για το οποίο η κυβέρνηση ήδη έχει ενημερώσει την Κομισιόν με επιστολή του Υπουργού Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Η Αθήνα στην ουσία προτείνει ένα μηχανισμό διατίμησης στην χονδρεμπορική αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Το κράτος ορίζει ανώτατα όρια αμοιβής ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ηλεκτροπαραγωγής. Το κράτος υπολογίζει επίσης το κόστος καυσίμου για κάθε πόρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε περίπτωση που το κόστος του καυσίμου είναι υψηλότερο από την ανώτατη αμοιβή, το κράτος αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη για τη διαφορά. Το πληρώναμε 300, τώρα πληρώνουμε 600. Είναι διπλό. Μία σύνταξη που παίρνει ο άλλος δεν μπορεί, δεν φτάνει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, το σχέδιο έχει ορίζοντα εφαρμογής 6 μηνών από τον Ιούνιο και κόστος με τα έως τώρα δεδομένα περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξετάζονται πηγές χρηματοδότησης που θα περιλαμβάνουν εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκά δάνεια και υπολογίζεται το όφελος για τον τελικό καταναλωτή. Θα έρθουμε να παρέμβουμε στο να μειώσουμε πολύ σοβαρά τις επιπτώσεις αυτής της παράλογης τιμής για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η παρέμβαση είναι πολύ σημαντική. Εφόσον γίνει, ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνει, μπορεί να έχει οδηγήσει και σε μια αποκλιμάκωση γενικότερα του πληθωρισμού. Τα 5+1 σημεία που παρουσιάσαμε για να ανασάνει η κοινωνία και ο λαός σημεία, έσπευσαν να τα παρουσιάσουν ως δήθεν παροχολογία, ως δήθεν λεφτόδεντρα. Ποιοι αυτοί που ποτίζουν κάθε μέρα τα κλεφτόδεντρα της εσχροκέρδειας. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Καθημερινής της Κυριακής, ότι το σύνολο σχεδόν των ανατιμήσεων της χονδρικής τιμής στο χρηματιστήριο ενέργειας περνά στους λογαριασμούς των νοικοκυριών. Αν μάλιστα δεν είχαν δοθεί περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικών επιδοτήσεων και 800 εκατομμύρια από τη ΔΕΗ, η κατάσταση θα ήταν πολύ πολύ χειρότερη. Γιατί όχι, κύριοι της κυβέρνησης και της μείζωνας αντιπολίτευσης, να μην ακολουθήσουμε τη δική μας πρόταση, που λέει πλαφόν στη Λιανική και πετάτε την μπάλα στις Βρυξέλλες, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η πρόταση δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Γιατί? Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα χρέη, ειδικά προς τους ιδιώτες παρόχους, αυξάνονται ταχύτατα σχεδόν 10% το μήνα. Το ποσοστό όσων πληρώνουν τον λογαριασμό μετά από 45 ημέρες έχει διπλασιαστεί, όπως έχει διπλασιαστεί και ο χρόνος αποπληρωμής στους 3 μήνες. Είναι ένα ποσό σεβαστό, γύρω στα 100-110 το μήνα.
110 το μήνα πληρώνατε παλιά και τώρα? Όχι, παλιά αφήστε το. Παλιά έβγαινε γύρω στα 180 το τετράμινο. Το ελληνικό σχέδιο, πτυχές του οποίου θα ανακοινωθούν εντός Μαΐου, περιλαμβάνει και μέτρα για την ακρίβεια στο ράφι. Υπό εξέταση, παράτηση ενστάσεις για την αποδοτικότητά της, η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα τρόφιμα. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένο σε ό,τι αφορά τα προϊόντα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα πάντως θα γίνουν σημαντικές πληρωμές για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων, αφού θα καταβληθούν η επιταγή ακρίβειας, διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και 1,5 επίδομα παιδιών. Θα επιδοτηθούν ακόμη αγρότες και ταξί, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για το άνοιγμα της πλατφόρμας επιδότησης καυσίμων.